Αχ, μωρέ μου. Πόσο, 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 πόσο χαστοί είμαστε οι άνθρωποι. Με πρώτο πιο χαζό τον κοπάς. Μας έδωσε ο Θεός. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Κάναμε το δημόσιο σε δύο τόσο αγαπημένους ανθρώπους στην καρδιά μου και στην ψυχή μου, που είναι σαν τα παιδιά μου μες στη δικιά μου καρδιά. Και λέω, όλες οι λέξεις είναι για έναν τόπο που δεν έχει πόλη, που δεν έχει βάση, που δεν έχει τίποτα, τίποτε, μα τίποτε που να υποφέρει ο άνθρωπος. Και εμείς, αντί να πάρουμε αυτόν τον δρόμο, παίρνουμε άλλους δρόμους στη ζωή. Άλλους δρόμους που εκεί δεν φτάνουν ποτέ. Ενώ αν πάρουμε τον όμορφο τον δρόμο, μα παπά μου όμορφος ο δρόμος, δεν έχει πόνο, δεν έχει βάσανα. Εδώ έχει, ναι. Ο Δέλη, το σταυρουδάκι που μας βάζει στις πλάτες ο Χριστός μας, το είπε ο ίδιος. Αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτο μου. Να πάρει, λέει, το σταυρό του ο καθένας και να ακολουθήσει. Μα λίγο με ξεφτελίζουν, μα λίγο με βασανίζουν, μα λίγο δεν μου δίνουν σημασία. Μα έρχεται μια αρρωστούλα, έρχεται η άλλη αρρωστούλα. Έρχεται μια δυσκολία, έρχεται δυο δυσκολίες. Αυτά είναι που θα ξεπληρώσουμε τον Παράδεισο. Στη χουφτίτσα μας λέει, οι δυο οι χούφτες μας έτσι, αν το θέλουμε, απ' τη μια μεριά, είναι οι δυσκολίες και απ' την άλλη τη μεριά είναι κάτι που κάναμε καλό. Τι θέλει την ταπείνωση ο Θεός. Τι θέλει την υπομονή ο Θεός. Τι θέλει να έχουμε και κανένα δάκρυ στην προσευχή. Το θέλει ο Θεός να κάνουμε και λίγο μυστία. Αλλά αυτό που πάνω απ' όλα θέλει, όσα να κάνουμε από τα προηγούμενα που είπαμε, δεν έχει κέρδος. Η σφραγίδα και η υπογραφή του Θεού μπαίνει όταν θα βάλουμε στην καρδιά μας αγάπη. Αγάπη. Μου έρχονται κάτι τρελά παιδιά για εξομολόγηση. Αχ, αυτά τα τρελά παιδιά μου κλέβουν την καρδιά κάθε φορά. Μου την κλέβουν την καρδιά κάθε φορά. Και στο τέλος, συνήθως, λες και είναι συνεννοημένα μεταξύ τους. Βόηθα με τώρα, βρε παπά μου, αφού τα πουν όλα και εύκολα και αμέσως, και μου γεμίσουν τα χέρια και την ποδιά μου με δάκρυα, μετά μία φράση μου λένε όλα. Βόηθα με τώρα, παπά μου, να τα ξαναβρω. Με το σπίτι μου, τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τα αδέρφια μου, να τα βρω με όσους έχω στενοχωρέσει, να τα βρω και με το κορίτσι μου ή με τη γυναίκα μου. Όπου και λέω, κοίτα να δεις. Θέλει τι, σαν αντάλλαγμα της μετάνοιάς του, να τα βρει με τον άνθρωπό του. Λιώνει ο Θεός όταν τα βρίσκουμε με τον συνάνθρωπο, λιώνει, 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 λιώνει. Τι λιώνουμε εμείς, μωρέ, όταν αγαπάμε και όταν ερωτευόμαστε. Τίποτα δεν είναι αυτό μπροστά στο λιώσιμο που κάνει ο Θεούλης για μας τους ανθρώπους. Λιώνει. Αυτό που ο ίδιος
θέλει πάντας ανθρώπους, όλους μας θέλει. Πονάει. Και πόση αγωνία έχει ο Θεός. Εκείνη την ώρα που περπατάει η ψυχή για την άλλη τη ζωή, εκείνες οι 40 μέρες, όπου από τη μια μεριά τσακώνονται τα διαβόλια για να αναδείξουν τι κακό κάναμε και από την άλλη μεριά τα καημένα τα αγγελάκια προσπαθούν να διαβάσουν στο Δευτέρι της ζωής μας. «Α, έκανε και αυτό το καλό, έκανε και εκείνο, έκανε και το ένα, έκανε και το άλλο». Και λένε τα διαβόλια, «Ναι, αλλά έκανε και αυτό και αυτό». Και τι λένε μετά, ακούστε αυτό το μετά, ακούστε. Ναι, αλλά τα εξομολογήθηκε. Και εκεί τα διαβόλια δεν έχουν τίποτα να πούν. Τίποτα να πούν! Και ξανασυνεχίζει το δρόμο. Και ξαναθυμούνται τα διαβόλια και ξανά τα αγγελάκια. Ναι, αλλά έδειξε αγάπη. Λένε, αδίκησε αυτόν. Ναι, λένε τα αγγελάκια, αλλά έδειξε μετά αγάπη και χάρισε και έδωσε. Διότι λίγο να πίνουμε, πολύ ξεχρεώνουμε. Έλεγε ο κύριο Παΐσιος. Πήγε κάποτε, ακούστε τι σημαίνει να πίνουμε για την ψυχή μας και να ξεχρεώνουμε για την άλλη τη ζωή. Πάει ένας κοινός μας φίλος, και του κύριο Παΐσιου και δικός μου. Καυχαίνω ότι είχα και εγώ κανένα δυο κοινούς φίλους. Γιατί ήταν εκεί από τα μέρη μας ο κ. Θωμάς. Και πήγε αυτός ήταν δερματέμπορος. Τότε, μέρες που έρχονται τώρα, όλα τα ζωντανά τα είχαν στο σπίτι τους. Παίρναν τα δέρματα και μετά τα πήγαινε ο δερματέμπορας γύρω-γύρω και τα πουλούσε. Και πάει ο καημένος ο κ. Θωμάς στον κ. Παΐσιο και του λέει, «Γέροντα, εγώ αδίκησα πολλούς, βρε γέροντα. Πολλούς αδίκησα. Πώς τους αδίκησες, παιδί μου? Να, βρε γέροντα, όταν τα αγόρασα, τα έβγαζα σκάρτα και τα αγόραζα φθηνά. Όταν τα πουλούσα, έκρυβα τα σκάρτα και φαίνονταν όλα τα δέρματά μου τέλεια και τα πουλούσα ακριβά. Τι να κάνω τώρα?» Και τι λέει ο γέροντας? «Να, βρε παιδί μου, τότε θα πας να τους βρεις έναν όλους αυτούς και να τους ξεχρεώσει». Τ' άκουσε ο άνθρωπος. «Βρε γέροντα, πού να τους βρω?» «Όχι, θα τους βρεις, αλλιώς παράδεισο δεν έχει». Βασανίστηκε ο καημένος, ξαναβασανίστηκε. Τον κοιτούσε ο γέροντας και χαμογελούσε. «Βασανίζεσαι?» Τότε του λέει, «Που τα έπαιρνες καλά ήταν». Μετά από λίγο που τον είδε να βασανίζεται πολύ, τι του είπε? «Αυτό μας ενδιαφέρει». «Έλα, βρε παιδάκι μου, πού να τους βρεις όλους αυτούς?» Οι περισσότεροι συγχωρέθηκαν. Τότε γέροντα, «Τι να κάνω, θέλω να κάνω». Τότε πάρε στη σειρά ένα ορφανό, κάνε ένα παιδάκι πονημένο και βοήθησέ το. «Θα τα ξεχρεώσεις όλα!» Η αγάπη, η ελεημοσύνη. Και για να ρωτήσω εγώ, και όταν δεν έχουμε να δώσουμε, ποιος σας είπε ότι ο Χριστός ζητάει μόνο τα φράγκα? Αυτό είναι το λιγότερο. Φτάνει να δώσουμε το χέρι μας και να στηριχτεί κάποιος που χάνεται. Δεν έχεις ούτε χέρι, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να δώσει. Δώσε ένα χαμόγελο. Δεν έχεις ούτε χαμόγελο. Δώσε ένα δάκρυ. Δεν έχεις ούτε ένα δάκρυ. Δώσε τα γόνατά σου στην προσευχή. Αχ, αυτή η προσευχή. Αν ξέραμε πόση δύναμη έχει η προσευχή. Πόση δύναμη έχει η προσευχή. Όλοι εκεί πάνω, όλος ο ουρανός, ο Δήμιος, ο Θεός,
η Παναγιά, οι Άγγελοι, οι Αρχάγγελοι, οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι Μάρτυρες. Περιμένω. Πότε θα πούμε μια λέξη. Αλλά, και τελειώνω, εδώ έχει ένα αλλά. Γι' αυτό το αλλά το είπα σήμερα. Γιατί σήμερα, από τη μια άκρη στην άλλη άκρη της γης ή της κοινωνίας μας τουλάχιστον, βασανίζεται πολύς κόσμος σήμερα. Θα μπουν στη Μεγάλη Εβδομάδα και στο Πάσχα και την καρδιά τους θα την τρυπάει ο πόνος. Πήγα προχθές στον τόπο που έγινε το έγκλημα, γιατί για έγκλημα πρόκειται και όχι για δίκημα. Και κατάλαβα εκεί τι σημαίνει να σου φέρω το ρεδάκι κομματάκι. Αυτή λοιπόν τη στιγμή έλεγε ο Κεροπαΐσιος, αν προσεύχεσαι, λέει, για όλους τους ανθρώπους, για όλα τα βάσανα και τις δυσκολίες των ανθρώπων και δεν προλάβεις γιατί κουράστηκες, γιατί δεν έχεις άλλο χρόνο να προσευχηθείς για τα δικά σου τα βάσανα, ακούστε. Θα τα ακούσει και τα δικά σου βάσανα ο Θεός και θα σου πει, έλα παιδάκι μου, έλα, τα ξέρω τα δικά σου. Πάρε ό,τι θέλεις, ό,τι ζητάς. Αν όμως προσευχηθούμε πρώτα για τα δικά μας και είναι συνέχεια να πούμε και δεν προλάβουμε να πούμε για τον άλλον, δεν είναι εκεί ο Θεός, δεν θα μας ακούσει. Δεν θα μας ακούσει και θα φωνάσουμε και τότε χωρίς αγάπη μας γίνεται κουφός ο Θεός. Συγγνώμη, εγώ που το έκανα, χαζό είναι, αλλά είναι αλήθεια όμως. Γίνεται κουφός ο Θεός. Πάμε λοιπόν αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα μια αγκαλιά όλη. Δεν έχω να σας διδάξω τίποτα άλλο, δεν τα ξέρω τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα της Εκκλησίας δεν τα ξέρω. Κάτι όμως για την αγκαλιά, κάτι για το χαμόγελο και κάτι για την αγάπη, λίγο λιγουλάκι το ξέρω. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα να αφήσουμε τις πολλές δουλειές και να θεωρηθούμε λίγο αυτόν τον καιρό στις ακολουθίες, στο Θεό και και στο συνάδελφο. Και να δείτε τι Πάσχα ωραίο να κάνουμε. Θα είμαι για εξομολόγηση και τώρα μετά την ακολουθία. Αλλά θα είστε σύντομοι, γιατί κάτι μου λέει ότι θα είστε λίγο παραπάνω σήμερα. Και έβγαλα το πρόγραμμα έξω. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο του Λαζάρου, όλη την ημέρα, δικός. Και άμα δεν φτάνει η μέρα εκείνες τις μέρες, σας δίνω και τη νύχτα δικά σας, να είμαι εκεί. Εγώ έμαθα από τη γιαγιά μου να μην κοιμάμαι πολύ, και αυτό μ' αρέσει. Και να ετοιμαστείτε να κοινωνήσετε όλοι και κυρίως στην Αναστάσια Λειτουργία. Είναι άλλη λειτουργία εκεί. Έλεγε ο γεροευμένος ο Σαριδάκης, κράτησε μία φορά το Πάσχα όλη τη νύχτα να λειτουργάει, τους έλεγε στους άλλους, ξαναπέστε τα, και έφεξε. Και του είπε μετά ο άλλος ο παπάς, ναι γέροντα, γιατί, αχ παιδί μου, τι γλέντι γίνονταν να βλέπατε, γιατί μόλις εσείς δεν τα βλέπετε.
Δεν έφευγαν οι άγγελοι, δεν έφευγαν οι άγγελοι, δεν έφευγε ο Χριστός, έλαβαν όλα. Κύριε Δεϊτόμε, ευλογία Κύριο και έλασε ούτε κουμάτια, ούτε αμάτια, τα προφίλια, πάντοτε είτε αεί και σε όνας των αιώνων. Αμήν.